Κύριε Πίτσιο, γενικά οι πρόγνωμοι δείκτες της ανάπτυξης είναι ενθαρρυντικοί, αλλά πέραν το ΑΕΠ που κοιτάμε όλοι, πλέον, επειδή εξωστρέφει βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη, μας δείχνει και πολλά για την πορεία ανάκαμψης οικονομίας. Βλέπουμε μία ανάκαμψη στον όγκο των εξαγωγών σε σχέση με πέρσι. Θέλω να τα αναλύσουμε γιατί είναι διάφορα μεγέθη, κατά πόσο είναι καθαρές εξαγωγές και δεν είναι, και κατά δεύτερον, πού οφείλεται. Κοιτάξτε, έχουμε. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ που. Εμείς ευχαριστούμε. Τη συνέντευξη. Έχουμε μία, πράγματι μία αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυτές αυξήθηκαν το πέρσι κατά 16%, 13% με συγχωρείτε, ναι, στα 26 δισεκατομμύρια από 23 δισεκατομμύρια. Δεν είναι με διαφοροποίησης βέβαια. Είχαμε μία καλή αύξηση στη βιομηχανία, 16%. Είχαμε μία αύξηση στα πετρελοειδή, 42%. Είναι βέβαια και η διεθνής αγορά η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή έχει καλύτερη υποδοχή για τα ελληνικά προϊόντα. Βεβαίως. Υπάρχει η καλή, έχουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μία ανάπτυξη και μία καλή οικονομική πορεία και στην Ευρώπη και στην Ασία και στην Αμερική. Αυτό δημιουργεί ζήτηση για τα ελληνικά προϊόντα. Δεν αρκεί, αλλά δημιουργεί μία ζήτηση. Και έχουμε καλές ενδείξεις ότι και η φετινή χρονιά θα είναι εξαιρετική για τις εξαγωγές. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην εξαγωγική πολιτική, στην πρόθεση, όλα αυτά τα προγράμματα που γίνονται για την πρόθεση των εξαγωγών, των επιχειρήσεων. Και η αύξηση αυτή είναι για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, είναι για μεγάλες επιχειρήσεις. Και τέλος πάντων, πώς μπορούν να προωθηθούν το σύνολο των επιχειρήσεων, γιατί πάντα οι μικρότεροι έχουν προβλήματα στο να είναι εξωστρεφείς. Σωστό είναι αυτό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οργανωμένες μεγάλες επιχειρήσεις, βρίσκουν τον δρόμο τους. Πάρα πολλές από αυτές είναι κυρίως εξαγωγικές. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι, το οποίο είναι εξαγωγές. Αυτές βρίσκουν δρόμο, όπως είπα. Οι μικρότερες επιχειρήσεις και κυρίως αυτές οι οποίες είχαν επικεντρωθεί στην ιστορική αγορά για πάρα πολλά χρόνια, είναι αυτές τις οποίες ο ΣΕΒ προσπαθεί τώρα και επιδιώκει να τις ενισχύσει και να τις βοηθήσει. Πάμε στο ψωμί λοιπόν. Παρακαλώ. Τι μπορείτε να κάνει ο ΣΕΒ, τι μπορούν επιχειρήσεις να έρθουν να πάρουν ως βοήθεια από το ΣΕΒ για να βγουν προς τα έξω. Ο ΣΕΒ είχε αρχίσει ένα πρόγραμμα για την βοήθεια των επιχειρήσεων μελών του, που έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η ενημέρωση. Κάνουμε στον ΣΕΒ, στα γραφεία του ΣΕΒ, σεμινάρια. Σε σεμινάρια αυτά εκπαιδεύουμε τις επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη πώς θα κάνουν εξαγωγές, πώς θα οργανώσουν την επιχείρησή τους, τι πρέπει να προσέξουν να πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή, τους δίνουμε για να μην ξεκινήσουν έτσι να κάνουν μία. Τι πρέπει να προσέξουν και φέρνουμε και στελέχη επιχειρήσεων δικά μας, τα οποία έχουν εμπειρία στις εξαγωγές, αλλά και άτομα από άλλους χώρους οι οποίοι έχουν την εμπειρία. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι τους παρέχουμε πληροφορίες σε συνεργασία με τον όμιλο Fitch για το τι θα βρουν στην χώρα στην οποία ενδιαφέρονται να πάνε. Εννοείται νομοθεσία, διαδικαστικά, από νομοθεσία, από ανταγωνισμό, εάν θα μπορέσουν, εάν υπάρχει ζήτηση για το προϊόν τους, έτσι δεν είναι. Ποιοι θα είναι οι ανταγωνιστές τους, ποια είναι η νομοθεσία, ποια είναι τα εμπόδια, ποια είναι η πολιτική κατάσταση, ποια είναι η οικονομική κατάσταση. Εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία έχει ο Fitch και τα οποία παρέχει ο ΣΕΒ. Το τρίτο στοιχείο, που είναι και η ουσία τελικά, είναι να μπορέσουν να πάνε σε μια χώρα και εκεί να πετύχουν, έτσι, να κλείσουν ένα συμβόλαιο. Αυτό το κάνουμε τα τελευταία χρόνια με το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε καλή και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μας βοηθάει. Και έχουμε κάνει η επόμενη αποστολή την οποία θα κάνουμε θα είναι στο Καζακστάν στις 5 Φεβρουαρίου. Α, τόσο μακριά και για τέτοιες χώρες μιλάμε. Κοιτάξτε κάτι. Όχι, θα ήθελα να μου κάνετε ένα κατάλογο νέες, που πηγαίνει. Ναι, αυτές είναι οι νέες, αυτές είναι οι αγορές στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούμε. Μάλιστα. Αγορές οι οποίες είναι άγνωστες. Είχαμε πάει πριν από 2 μήνες στην Νότια Αφρική, στη Μοζαμβίκη και στην Ποτσουάνα. Υπάρχει χώρο σε τέτοιες χώρες για τα ελληνικά προϊόντα και ενδιαφέρον. Βεβαίως και ενδιαφέρον υπήρξε. Και, για τι προϊόντα και είχαμε και πει. Είναι όλοι κλάδοι. Όλοι κλάδοι. Δεν έχουμε συγκεκριμένου. Τα παραδοσιακά ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Και πολλά προϊόντα τα οποία ξέρετε κάτι. Φάρμακα, καλλιντικά. Και. Βεβαίως. Στην Ιορδανία όταν είχαμε πάει, είχαμε μια εταιρεία η οποία πέτυχε ένα καλό συμβόλαιο για κάδρα. Έτσι, θέλω να πω ότι είναι και πρέπει να ενθαρρύνουμε και να ενθαρρυνθούν οι μικροί,
οι μικροί και οι μικρομεσαίοι που δεν έχουν την εμπειρία. Και ο ΣΕΒ είναι εδώ για να τους βοηθήσει και να τους συνδράμει. Λοιπόν, το πλεονέκτημα όταν έρχονται μαζί μας σε αυτή την επιχειρηματική αποστολή είναι ότι ξέρουν από πριν τι συναντήσεις θα έχουν. Δηλαδή, δεν πάνε στο άγνωστο και εκεί θα τους πούμε άξιες κάτι ενδεχομένως να βρεις κάποιον. Θα ξέρουν από πριν ότι είναι 5 εταιρείες, 6 εταιρείες, 2 εταιρείες τις οποίες θα συναντήσουν και θα μπορούν να έχουν και τα στοιχεία ώστε να ξέρουν ότι δεν θα πάνε έτσι. Γιατί ξέρετε κάτι είναι και τα έξω έτσι, στη σημερινή εποχή. Όπου τα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι πρόγραμμα που επιδοτείται ένα κομμάτι ας πούμε, της προβολής. Είναι καθαρά συνοδευτικό. Ενώ υπάρχουν και κοινοτικά προγράμματα και άλλες δράσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το Enterprise Greece που κάνει άλλες. Ασχολείται με το χρηματοοικονομικό. Εμείς δίνουμε το πλαίσιο, δείχνουμε την τεχνογνωσία, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά τα έξω δεν είναι τα ελάχιστα. Δηλαδή είναι το έξω τη μετάβαση. Και το έξοδο βέβαια τη παραμονή εκεί. Τα κάνουμε σύντομα, όσο πιο σύντομα μπορούμε, ακριβώς για να μην έχουμε και πολλά έξοδα για τις επιχειρήσεις. Πείτε μου τι έχει να κερδίσει μια επιχείρηση από την εμπειρία σας που στραφεί λίγο περισσότερο στην εξωστρέφειά της και στην εξαγωγική της δραστηριότητα παρά την εσωτερική αγορά. Και να σας δώσω ένα ένασμα για να μου απαντήσετε. Εγώ αυτό που έχω δει και με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι ελληνικές αλυσίδες που πέτυχαν να έχουν εξωστρέφεια, φέρνω δύο παραδείγματα που έχω στο μυαλό μου, Φολή και τον Κορέ. Τους εξαγοράσανε. Αμέσως τρέχουν να τους πάρουν μια επιτυχημένη δραστηριότητα. Ένα από τα θετικά δηλαδή που είδα, ότι πραγματικά αναγνωρίζεται η εξαγωγή δραστηριότητα. Αναφερθήκατε σε δύο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ισχυρό brand name. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, ένα είναι η προώθηση του brand name. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Βεβαίως. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα ισχυρό brand name. Μάλιστα. Δηλαδή να είναι αναγνωρίσιμοι. Τώρα, γιατί προτιμούμε την εξωστρέφεια από την εσωτερική αγορά, δεν νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε τεράστια αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, το οποίο έτσι θα αρκούσε. Αυτό το είχαμε πάλι. Ένα κλασικό παραδοσιακό θέμα τζίρου. Θες να συντηρήσεις το τζίρο σου, πρέπει να κοιτάξεις προς τα έξω. Όχι μόνο να συντηρήσεις και να αυξήσεις. Έτσι, να αποκτήσεις και. Κοιτάξτε, οι εταιρείες αυτές για να αναπτυχθούν πρέπει να κάνουν εξαγωγές. Δεν αρκεί η εσωτερική αγορά. Και έχουμε και αρκετά παραδείγματα από επιχειρήσεις μικρές οι οποίες αναπτύσσονται και πάνε καλά. Και είναι χαρά. Αν δεν χρειάζεται να ονομάσετε καν, δεν θέλετε, αλλά σε ποιο τομέα έχει γίνει. Σε πολλούς κλάδους και στα αγροτικά προϊόντα και σε πιο εξειδικευμένα προϊόντα. Αρωματικά προϊόντα. Είναι εταιρείες μικρές. Ξεκινώντας από ανθρώπους που καλλιεργούν σε λιγκάνια, γάλα γαϊδούρας και αυτά και τα πουλάνε με τα μανία. Και μπορεί όμως αυτό να οδηγήσει και σε τυποποίηση και τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς στο ΣΕΒ ενθαρρύνουμε η μικρή επιχείρηση να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει, να γίνει εξαγωγική. Και αυτή είναι και η χαρά μας όταν κλείνει ένα συμβόλαιο ή όταν πετυχαίνει μια επιχείρηση να έχει καλά αποτελέσματα, είναι χαρά δική μας.